Ένα πύληνο ομοίωμα μιας τελετουργίας που βρέθηκε κοντά στη βόρεια ακτή της Κύπρου αποδεικνύει πως η εικόνα του Ταύρου και του Φιδιού κατήχαν κεντρική θέση στις θρησκευτικές αντιλήψεις των Κυπρίων. Η παράλληλη εμφάνιση του Ταύρου και του Φιδιού στην τέχνη της Κύπρου και της Κρήτης υποδεικνύει πως τα δύο νησιά αναπτύσσουν κοινές ιδέες και δοξασίες. Στη μέση εποχή του Χαλκού συνεχίζεται η παραγωγή της ερυθροστυλβωτής κεραμικής. Παράλληλα όμως εμφανίζεται και η λευκή γραπτή κεραμική. Γενικότερα, τα σχήματα των Αγγείων γίνονται πολύπλοκα με προεξοχές και ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα χαρακτηριστικά. Την επικοινωνία μεταξύ Κύπρου και Κρήτης αυτή την περίοδο μαρτυρεί ένας μικρός αριθμός μινωικών Αγγείων που βρέθηκαν στην Κύπρο. Στο νησί της Κρήτης, κατά την παλαιοανακτορική περίοδο, ως επακόλουθο της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, χτίζονται τα πρώτα ανάκτορα, στην Κνωσό, τη Φεστό, τα Μάλια και αργότερα στη Ζάκρο. Τα ανάκτορα είναι τοπικά διοικητικά κέντρα που λειτουργούν ως εστίες ελέγχου της οικονομικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής των Μινωητών. Σταδιακά οργανώνονται συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή για την τήρηση αρχείων με ένα σύστημα ιδεογραμμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν τη συλλαβική γραμμική Α. Το εμπόριο ελέγχεται από τα ανάκτορα και η βασιλική παραγωγή αποτελεί μία από τις κύριες πηγές τροφοδότησής του. Εκλεκτά προϊόντα διακινούνται στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος βρίσκεται στον δρόμο του εμπορίου των μετάλλων στη Μεσόγειο. Από την Κύπρο προμηθεύεται ο Χαλκό και το επόμενο οι εμπορικές αυτές σχέσεις να φέρουν στην Κύπρο μινωικά αγγεία και με τη σειρά της η Κύπρος εξήγει κυπριακά αγγεία εις την Κρήτη. Έχουμε μινωικά ποτήρια στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικά εξαιρετικής ποιότητας από τον 18ο-17ο αιώνα π.Χ. και αντίστοιχα κυπριακά αγγεία στην Κρήτη. Εκείνο όμως το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έκανε η Κρήτη στην Κύπρο ήταν η γραφή η οποία εμφανίζεται στην Κύπρο γύρω στο 1500 π.Χ. και είναι ένα δείγμα της μινωικής γραμμικής αλφαγραφής το οποίο οι Κύπροι προσάρμοσαν στις δικές τους απαιτήσεις. Χωνευτήρι του χρόνου τα χέρια του χθες, του σήμερα, του αύριο, που όσο πάνε, μοιάζουνε πιότερο το χώμα. Η διάδοση του γρήγορου κεραμικού τροχού άνοιξε νέα πεδία δημιουργίας στο Μινωίτη κεραμαία. Ο καμαραϊκός ρυθμός είναι δημιούργημα των ανακτορικών εργαστηρίων, κυρίως της Φεστού και της Κνωσού, τον 18ο-17ο αιώνα π.Χ. Τα θέματα διακόσμησης, κυρίως φυτικά, σχεδιάζονται με λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί και βυσσινή χρώμα, επάνω σε ένα γυαλιστερό βερνίκι, κυρίως μαύρου χρώματος. Τα σχήματα είναι εξελιγμένα και η τεχνική κατασκευής άρτια. Σε ορισμένα κύπελα, η τεχνική έφτασε σε επίπεδο τελειότητας. Τα τυχώματά τους ήταν τόσο λεπτά όσο το τσόφλι του αυγού. Γι' αυτό ονομάστηκαν ωοκέλιφα. Τα καμαραϊκά αγγεία ως είδη πολυτελείας αποτελούσαν είδος του μινωικού εξαγωγικού εμπορίου και έχουν βρεθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα καταστράφηκαν μάλλον από έναν ισχυρό σεισμό γύρω στα 1700 π.Χ., όχι όμως οριστικά. Στη συνέχεια, τα ανάκτορα αυτά
χτίζονται μεγαλύτερα και μεγαλοπρεπέστερα από ό,τι ήταν πριν. Και τώρα έχουμε τη λεγόμενη εποχή των νέων ανακτόρων, δηλαδή τη νεοανακτορική εποχή από το 1700 μέχρι το 1450 π.Χ. Τώρα τα ανάκτορα αυτά έχουν και εργαστήρια παραγωγής κεραμικής. Τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Κανένας άλλος πολιτισμός της Μεσογείου αυτή την εποχή δεν έχει τέτοιας τέχνης αντικείμενα από πυλό. Η ανάπτυξη δημιούργησε μεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης των αγαθών. Έτσι, κατασκευάζονται όλο και μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας πιθάρια. Οι Κύπροι και οι Κρήτες ήσαν σπουδαίοι τεχνίτες στο να κατασκευάζουν πιθάρια. Μεγάλα πιθάρια ύψους 1 μέτρου και 50 εκατοστών βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Μεσογείου, ακόμα και στην Κρήτη, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν κυβότια εξαγωγής εμπορευμάτων. Σε ένα ναυάγιο του τέλους του 14ου αιώνα που ανασκάφει κοντά στην νοτιοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας, ευρέθησαν τέτοιοι μεγάλοι κυπριακοί πύθοι, οι οποίοι περιείχαν μέσα γεωργικά προϊόντα και επίσης και κεραμική, λεπτή κεραμική κυπριακή, η οποία εξήγεται στο Αιγαίο. Παρόμοια μεγάλα πιθάρια υπάρχουν επίσης στην Κρήτη και τα βρίσκουμε στα παλάτια, στις αποθήκες των παλατιών. Στην Κύπρο επίσης τα βρίσκουμε στις αποθήκες αντίστοιχων μεγάλων διοικητικών κτηρίων. Στις αρχές του 15ου αιώνα π.Χ. η προτίμηση των Μινωητών σε θέματα παρμένα από τη φύση που εμφανίζεται στις τοιχογραφίες είναι ευδιάκριτη και στην κεραμική. Η νέα τάση περιλαμβάνει σκοτεινά χρώματα σε ανοιχτό βάθος. Τα θέματα προέρχονται από το φυτικό και το θαλάσσιο κόσμο, που προσδιορίζουν αντίστοιχα το ρυθμό χλωρίδας και το θαλάσσιο ρυθμό. Στα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. πολλά μινωικά κέντρα καταστρέφονται. Γρήγορα όμως ανακατασκευάζονται και επαναχρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι Μυκηναίοι της κυρίως Ελλάδος, που ήδη είχαν πολλές σχέσεις με την Κρήτη, αλλά τώρα εμφανίζονται εγκαταστημένοι στο ανάκτορο της Κνωσού, όπου πλέον ο βασιλεύς, ο Άνακτας, είναι Μυκηναίος και η επίσημη γραφή, η γραφή των αρχείων, είναι μία πανάρχια ελληνική διάλεκτος, είναι η λεγόμενη γραμμική γραφή Β. Εξακολουθεί βεβαίως να υπάρχει ένας ανακτορικός πολιτισμός και μια ανακτορική κοινωνία. Είναι η εποχή του τελευταίου ανακτόρου της Κνωσού, που κρατάει από το 1450 μέχρι χοντρικά το 1380. Το τελευταίο αυτό ανάκτορο, γύρω στο 1380 περίπου, εγκαταλείπεται. Και φτάνουμε στη συνέχεια στην λεγόμενη μετανακτορική εποχή, όπου έχουμε μία σειρά από περίπου ανεξάρτητα μυκηναϊκού χαρακτήρα κρατήδια στην Κρήτη. Οι Μυκηναίοι κυριαρχούν πλέον στο Αιγαίο και στις αγορές της Ανατολής, υποσκελίζοντας τους άλλοτε κρατεούς Μινωίτες. Η κεραμική έχει μυκηναϊκά στοιχεία τόσο στο σχήμα, όσο και στη διακόσμηση. Η μυκηναϊκή επιρροή είναι επίσης φανερή σε πολλές άλλες εκφάνσεις της κεραμικής.
αγαπημένο διακοσμητικό θέμα παραμένει το χταπόδι. Πολλά από τα καλύτερα δείγματα αγγείων είναι εικονιστικά. Ένα στοιχείο της μινωικής ζωγραφικής που συνεχίζεται έως το τέλος της εποχής του χαλκού. Στην τελευταία φάση της εποχής του χαλκού, κατά το 12ο αιώνα π.Χ., έχει αναπτυχθεί ο πυκνός ρυθμός, ένα νέο διακοσμητικό σύστημα με πολλά σχέδια και στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά είναι κροσωτά και συνδυασμένα με ένα πλήθος λεπτών γραμμών. Κι είναι αυτός ο ρυθμός που σαν σιωπηλή σκέψη, κρυμμένη ανάμεσα στις πτυχές της μνήμης, γίνεται φωνή που μαρτυρεί για τη συνέχεια αυτής της μακραίωνης τέχνης. Στην Κύπρο, η ένταση των οικονομικών επαφών με τις γειτονικές χώρες κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού θα οδηγήσει σε πιο σύνθετες κοινωνικές δομές και στη δημιουργία αστικών κέντρων. Η χαρακτηριστική τύπη κυπριακής κεραμικής της περίοδου είναι ο δακτυλιόσχημος ρυθμός με τη μεταλλική υφή και ο λευκόχρηστος ρυθμός. Αυτή η κεραμική υψηλής ποιότητας εξάγεται σε όλες τις γωνιές της Μεσογείου. Από τον 14ο αιώνα π.Χ. αγγεία μυκηναϊκής τεχνοτροπίας εισάγονται μαζικά στην Κύπρο από το Αιγαίο. Τα υψηλής ποιότητας μυκηναϊκά